πάντως συγχαρητήρια. Καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, όσο και να είναι ένας τίτλος. Τι σημαίνει για σένα αυτή η βράβευση? Enhorabuena por este premio. Es un título bueno. ¿Qué significa para ti? Bueno, pues contento. La verdad que es algo bonito recibir un premio de esto, pero creo que sin los compañeros, pues no se puede obtener estos premios. Yo creo que el gol no en sí es un gol bonito por una buena jugada. Είμαι ευχαριστημένος. Χωρίς τη βοήθεια βέβαια των συμπαιχτών μου δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το γκολ. Είναι ένα όμορφο γκολ, είναι ένα ωραίο συνδυαστικό παιχνίδι που κατέληξε σε γκολ. Είναι από τα ομορφότερα γκολ που έχει μειώσει στην καριέρα του και αναφέρομαι σε γκολ συνεργασίας. Εσούν εντελώς με χώρες γκολες και ασέτσο του καρέρα. Η μερεφιέρο εγκόλες δε κολαμποραθιόν, δε αξιόν κομπινατίβα. Sí, de acción combinativa, sí. Luego, personalmente, he hecho goles mejores, pero bueno, eso queda en el pasado. Ναι, σε θέμα συνεργασίας είναι από τα καλύτερα γκολ. Έχω κάνει καλύτερα γκολ στην καριέρα μου, όπως και την προηγούμενη χρονιά. Αλλά σε ό,τι αφορά συνεργασία, ναι. Πού θα ήθελε να το αφιερώσει και για ποιο λόγο? ¿Dónde querías dedicarlo y por qué? Donde no, lo único que quería dedicárselo era a Staiko, como he dicho varias veces, que no es simplemente un profesor nuestro ni el traductor de los españoles. Yo creo que nosotros lo consideramos un amigo porque nos ayuda mucho. Το αφιερώνει σε μένα γιατί, όπως είπε, είμαι ένας επαγγελματίας, ένας μέλος του προπονητικού team που τους βοηθώ πολύ και λόγω της γλώσσας και τον ίδιο και τους συμπαίκτες του από το εξωτερικό. Próximo domingo, un partido fuera de casa contra Panthraquicos. Intentaremos mantenerse arriba en la tabla. ¿Cómo miras este partido? Pues lo miramos como un partido más. Sabemos que es un partido difícil, fuera de casa, al cual nosotros mañana cuando nos subamos en el autobús vamos con la conciencia de traernos los tres puntos. Το βλέπουμε σαν ένα ακόμα παιχνίδι, δύσκολο. Εκτός έδρας παιχνίδι το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά αύριο, από την ώρα που θα ανέβουμε στο λεωφορείο, σκεφτόμαστε πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε τους τρεις βαθμούς.